γίνεται από την οργάνωση ΕΦΖΟ με τον καρκίνο, σε συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τη Ρίσου, αλλά και με το Σύλλογο Γυναικών Τη Ρίσου. Ιδρύθηκαν με την υποστήριξη του Δήμου Μελευζίου. Καρκίνος, μία λέξη όπου τη συναντάμε και την ακούμε συνέχεια στην καθημερινότητά μας. Αλλά επιλέγουμε να την προσπερνάμε, επιλέγοντας συνειδητά να μην θέλουμε να καταλάβουμε τη σοβαρότητα αυτής της λέξης. Μέχρι να μας συμβεί σε εμάς ή στο κοντινό μας περιβάλλον, όπου τίποτε δεν σε ταρακουνά περισσότερα όσο το άκουσμά της από κάποιο κοντινό σου πρόσωπο. Εάν δεν έχεις ακούσει λοιπόν χαμηλόφωνο από κάποιο δικό σου απάνθρωπο να σου εξομολογείται αυτό το πράγμα, δεν έχεις νιώσει τι είναι να χάσεις τη γη κάτω από τα πόδια σου. Το μυαλό σου δεν έχει κάνει ποτέ τόσα σενάρια μαζεμένα. Και ακόμη και όσα σενάρια και να έχεις ακούσει, ξαφνικά ο κόσμος κλείνεται μέσα σε ένα κουτί. Σφίγγει στα δόντια και αναρωτιέσαι γιατί σε αυτόν, γιατί σε μένα. Ένα γιατί. Γι' αυτό πρέπει να φροντίζουμε να είμαστε ενημερωμένοι για πώς γίνεται η πρόληψη του καρκίνου. Παράλληλα, το πώς μπορούμε να στηρίξουμε ένα άτομο το οποίο βιώνει αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό σήμερα βρίσκεται κοντά μας η οργάνωση ΕΦΖΟ με τον καρκίνο, όπου εδώ θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήριά μου για το έργο που επιτελούν. Και οι ομιλητές μας είναι η κυρία Αναστασία Βαλά, παθολόγος-οκολόγος, Βίτα Πικουριτσίδη, μελητρία Παχνή, καθώς και ο κύριος Εμμανουήλ Καφετζάκης, ψυχολόγος-ψυχοθεραπευτής. Σας ευχαριστώ πολύ.